Για χαραπέδες, τι γίνεται. Σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον project. Λοιπόν, τι κάνουμε. Η κάρτα μου. R9290. Oh yeah. Γερή κάρτα, αλλά είναι η reference. Έχει δηλαδή αυτό εδώ το ανεμιστηράκι. Πολύ καλό, αλλά πάρα πολύ θορυβώδες. Λοιπόν, τι θα κάνουμε, θα κοιτάξουμε να τα αλλάξουμε. Υπάρχουν λύσεις στην αγορά. Πέρα από την υδρόψυξη που έχω στον επεξεργαστή, δεν εμπιστεύομαι για την κάρτα καμιά υδρόψυξη, να σας πω την αλήθεια. Οπότε θα πάμε πάλι σε ανεμιστηράκια, απλά λίγο πιο αθόρυβα και λίγο πιο γερά. Μάλλον θα δείξει. Δεν θα δείχνει τόσο όμορφη όσο είναι τώρα βέβαια. Έτσι, για να τη δούμε. Τι υπάρχει στην αγορά. Τι επέλεξα τουλάχιστον εγώ. Ας την αφήσω στην άκρη. Της Arctic. Accelero Extreme 4. Έχει καλές κριτικές. Έχει και 6 χρόνια εγγύηση. Λένε ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Το κόστος της δεν είναι τρομερά απαγορευτικό. Περίπου από Ελλάδα εδώ. 67 ή 72. Κάπου κατά εκεί τέλος πάντων. Ας κάνουμε ένα unboxing να δούμε τι έχει μέσα. Oh yeah. Γενικά, αν θες, δεν είναι αναγκαίο το να το κάνεις. Έτσι, εγώ το κάνω γιατί θέλω λίγο παραπάνω, λίγο περισσότερη ησυχία. Και θα ήθελα και λίγο καλύτερη ψήξη. Θα τα δούμε στο τέλος βέβαια, γιατί θα σας κάνω ένα crossover έτσι βιντεάκι, το θόρυβο που έκανε πριν με το θόρυβο που κάνει μετά. Θα δούμε τα πάντα αναλυτικά. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ στο κουτί, τα καλούδια. Αυτή είναι η ψύκτρα με τα ανεμιστηράκια. Για να δούμε. Το λοιπόν, θα βγάζω τώρα και ό,τι γίνει. Η ψύκτρα με τα ανεμιστηράκια. Τι γίνεται ρε φίλε, τι έχουμε κάνει εδώ. Οπα. Μπορεί να ακούτε τίποτα κλαπατσίμπαλα. Έχουμε ένα γάμο απέναντι. Να ζήσουν τα παιδιά. Λοιπόν. Οπα της. Την έβγαλα. Yeah. Λοιπόν. Αυτή είναι η ψύκτρα. Αυτή είναι η ψύκτρα. Ωραία. Δεν ξέρω φαίνεται. 3 ανεμιστηράκια. Η Arctic λέει ότι είναι σχετικά αθόρυβα. Με την παστούλα της επάνω, όλα έτοιμα. Κάτσε εδώ στην άκρη. Οδηγίες, τι έχει μέσα. Αυτά είναι, ναι. Επειδή η Arctic, η Extreme 4, έχει ένα backplate. Πιστεύω είναι η καλύτερη λύση. Η 3 δεν είχε backplate. Αυτό έχει backplate. Και έχει αυτή την μαλακίτσα εδώ. Πού είναι? Έλα. Δεν προέξω, Λάζαρε. Εδώ. Για να τα δέσει, θα τα δούμε μετά και να μπορέσουμε να τη συνδέσουμε πάνω. Κάτι δεν συνάντησε. Λοιπόν. Αυτό είναι το backplate που σας έλεγα. Backplate. Αυτή εδώ η ζαλατινούλα θα μπει από πίσω για να μπει το backplate. Λέω και πάλι. Για όσους δεν καταλαβαίνουν το backplate. Λοιπόν, ορίστε, το βλέπετε, το βλέπετε, ωραίο, μαύρο χρωματάκι, θα δέσει ωραία. Μας έχει καλύψει και με τα thermal pads, βέβαια δεν είναι κομμένα, αυτά θα τα δείτε τώρα, θα κάνουμε στο βιντεάκι, θα σας δείξω, θα προσπαθήσω μάλλον, να σας δείξω όλη την εγκατάσταση, πώς γίνεται. Αυτά είναι κάποια thermal pads. Θα μπουν πάνω στα τσιπάκια. Πώς τα λένε εκεί να πούμε, αυτές οι μαλακίτσες. Ωραία. Yeah. Και τι άλλο έχει. Βιδούλες. Μόλεξ και αηδίες. Το λοιπόν. Αυτά. Δεν έχει κάτι άλλο. Οι οδηγίες. Θα τις διαβάσουμε προσεκτικά. Και πάμε να δούμε. Θα με συγχωρέσετε σήμερα για τον ήχο, καθώς γράφουμε το μικρόφωνο της κάμερας, όπως ακούγεται, δεν ξέρω, γιατί δεν έχουμε κάρτα.
Δεν ανοίγουν τον υπολογιστή. Δεν έχουμε κάρτα. Οκ. Εγώ διαβάζω και πάμε να δούμε. Λοιπόν, παιδες, το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι να βγάλουμε όλες τις ωραίες ατεσβίδες που κρατάνε την ψύκτρα. Σωστός. Μία. Μετράτε και εσείς μαζί μου. Δύο. Oh yeah. Τρεις. Έχει και κάτι μυστικές, κάτι κουφές, κάτι τέτοιες βίδες. Να δούμε. Τέσσερις. Λοιπόν, το ένα βγήκε, για να δούμε και τα άλλα. Λοιπόν, παιδάκια, αφού τα βγάλαμε όλα και αφού του βγάλετε και αυτό το ματζαφλάρι εδώ, θέλει λίγο μία πίεση μικρή, γιατί η πάστα είναι εδώ κολλημένη, και όλα βγήκαν. Έτσι, δεν έπρεπε να βγάλω το καπάκι, δεν χρειαζόταν μάλλον. Από ό,τι καταλαβαίνω, μπορούσα να το βγάλω και ένα κομμάτι. Αλλά δεν πειράζει. Τέλος πάντων. Όσο ζεις, μαθαίνεις. Τα αφήνουμε αυτά στην άκρη. Όλη η ουσία είναι αυτό. Αυτό το πράγμα εδώ. Αυτό το πραγματάκι εδώ, επεξεργαστής. Τώρα, θα τα καθαρίσουμε σιγά σιγά όλα εδώ. Γύρω γύρω. Θα καθαρίσουμε και τον επεξεργαστή. Παιδες, κοίτα που έπεσα πάνω στην ώρα που βγαίνει ο γαμπρός. Έλας πάτουν, δεν πειράζει. Λοιπόν, καθαρίσαμε τα πάντα. Δεν θα χρειαστεί βέβαια, στην παλιά την Accelero, την Extreme, την 3, έβαζες από πάνω thermals και τέτοιο πεστό και μαλακίτσες αλουμινίνες και τέτοιες χαζαμάρες. Εδώ τα βάζεις από πίσω, γιατί έχει το backplate. Δηλαδή, θα κόψουμε αυτό το ματζαφλάρι τώρα και θα τα απλώσουμε σε όλες τις μεριές που θέλουμε να κάνουμε απαγωγή της θερμότητας. Δηλαδή εδώ και εδώ. Όπου, βλέπετε, αυτά εδώ και αυτά εδώ. Αυτά θα καλύψουμε. Οπότε, επιστρέφω αμέσως. Άμα σωθούμε. Λοιπόν, παιδάκια, μετά από ώρες και ώρες, αυτά τα pads, τα thermal pads, όπως τα ονομάζει η φίλη μου η Arctic, μπαίνουν εδώ. Παράπονο μεγάλο στην Arctic. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ λίγο το υλικό, ρε φίλε, που δίνεται. Πάρα πολύ λίγο. Γιούφτι! Γιούφτι! Δηλαδή εδώ χρειάστηκε να κόψω και να κάνω τέτοιο άμμο reservation. Τι να πω, τέλος πάντων. Μπήκε εδώ. Είναι αυτή η ζελατίνα, το protective film που λέει που πρέπει να το βάλεις από πάνω και να το κόψεις. Τώρα έχει γίνει σκατά, τα χέρια μου πιάσε εμάς, σε κανένα, ναι. Το κόψαμε, θα μπει εδώ. Και από πάνω θα μπει αυτή εδώ η μαγιά. Συγγνώμη, αυτό εδώ θα είναι εδώ. Τσακ. Είναι για να προστατεύει τον επεξεργαστή από την πίεση που θα φάει τώρα στο σφίξιμο. Ουοπ. Και θα μπει αυτό εδώ. Οκ. Λίγο πιο εδώ. Νομίζω είμαστε οκ. Θα μπει, θα μετριαστεί, θα δούμε τι θα κάνουμε. Τι ήθελα να πω, η Arctic λέει εδώ να μην αφήνεις κενά βέβαια, αλλά δεν γίνεται. Τώρα να το κόψουμε, να το κάνουμε, ας το ποιος κατά θα γίνει, θα τα αφήσουμε έτσι και θα δούμε τι θα γίνει. Θα μπει τώρα από κάτω αυτή η μαλακίτσα, κάτσε. Αυτό το κάνουμε ζωντανά, live. Φύγεσαι από εδώ. Θέλει 4 βιδάκια, τέτοια,
Οπα. Φαίνεται, για να δω ρε παιδιά. Εντάξει. Κάτι βλέπετε. Έχουμε γίνει εδώ άσταχοι. Μην πω τι. Έχει δουλίτσα. Έχει δουλίτσα, τι έχει, έχει. Sorry παιδες, αλλά είμαι λίγο ζώο. Όχι λίγο, πολύ. Λίγο ζώο, χωρίς να μετρήσω πάνω να βάλω. Δηλαδή και βγάζω και τη μαλακία εδώ, τέλος πάντων. Ας μη σας το πω γιατί θα κοροϊδεύετε. Αυτές είναι οι μαλακίτσες, 1, 2, 3, 4. Έλα, διέσκηση. Λοιπόν, τα σφίγγουμε. Έλα. Ωραία. Ωραία. Ωραία και ωραία. Τώρα βάζουμε. Τι θέλει κάτι μαλακίτσες, θέλει πάλι. Θέλει τα τέσσερα τα. Ένα λεπτό. Ωπα, πάρα λίγο. Θέλει και τα τέσσερα τα μανταφλαράκια, τα στροδελίτσες. Λοιπόν, μία, δύο, τρεις, έχει τέσσερις μεγάλες, τέσσερις μικρές. Ωραία, δεν ξέρουμε που θα βάλουν την κάθε μια, τέλος πάντων. Προφανώς τις μεγάλες θέλει εδώ. Προφανώς. Λοιπόν, άμα τις βρω, γιατί πιο πολύ τις μικρές βρήκα. Να τι, να τι. Εκτός και αν τις μεγάλες τις βάζουμε κάπου αλλού. Ναι. Ναι, τις μικρές θέλει, παιδες. Γιατί οι μεγάλες μπαίνουν σε κάτι γονίτες, μετά θα δείτε. Λοιπόν, τσουπ, μία, ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Το βρήκα, εντάξει, δεν μας μασάμε, κάτι γίνεται εδώ, δεν θέλει να μπει αυτό. Πολύ ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, σαν να μην θέλει να μπει εδώ. Τέλος πάντων. Θέλει, δεν θέλει. Θα μπει. Πάμε εδώ. Πάμε εδώ. Οπα. Λοιπόν. Τώρα τις. Πάμε και το καρφώνουμε από πάνω. Βλέπω τίποτα, εντάξει, όλα οκ. Okay. Όλα οκ, okay, όλα κομπλέ, όλα ωραία. Πάμε. Εδώ είμαστε. Εδώ. Εδώ είμαστε. Είμαστε εδώ. Ωραία. Τώρα. Τι φλάγκουρο. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Κομπλέ. Βιδώνουμε. Λοιπόν, επεξεργαστής φαίνεται κομπλέ, πάστα του φαίνεται κομπλέ, όλα είναι ok προς στιγμήν, οπότε σφίγγουμε τελειωτικά, 2, 3, 4. Τι άλλο έχουμε τώρα, έχουμε τις γωνίες, τις τελικές, για να πιάσουν.
Είναι 4 ματζαφλαράκια τέτοια. 1 2 Όχι 4, 6 3 4 5 6 Κομπλέ. Στο βάλουμε εδώ. Βάζεις, πατάς λίγο το μαύρο εδώ το backplate και μετά από λίγο ζόρι θα μπει. Ωραία. Ό,τι να είναι δείχνει το μεταξύ του σχέδιο, παιδες. Θα πρέπει να κάνετε πολλά μόνοι σας. Εξαρτάται την κάρτα, έτσι, η δικιά μου είναι 2,90. Λέει ότι την υποστηρίζει. Είχε κάποιες μικρούλες διαφορές. Ελπίζουμε πως δεν θα... δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα. Και όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, αγαπητά μου παιδιά, για να βλέπετε αυτήν την κολόφατσα, σημαίνει ότι όλα πήγανε καλά. Η κάρτα δουλεύει, όλα βαίνουν ομαλώς για την ώρα. Κέρδισα περίπου στους 4 με 5 βαθμούς παρακάτω σε ψήξη. Αυτό όμως που δεν συγκρίνεται είναι η ησυχία. Η ησυχία, ναι. Δεν πιστεύετε. Πάρτε ένα τεστ. Αυτό που είδατε ήταν το πρώτο βίντεο με τη reference στο 50% να δουλεύει. Την ψήξη τη reference, την πρώτη που είχε τη Μανίσια. Και το δεύτερο με την Arctic Extreme, πώς είπαμε αυτήν εδώ πέρα, Arctic Extreme 4. Αυτό. Πάλι στο 50%. Και με χαμηλότερες θερμοκρασίες να πιάνουμε και με όλα. Τα μόνα foul στην κυρία Arctic. Τα thermal pads, τα οποία πρέπει να κάνεις τρομερό conservation για να μπορέσεις να τα βάλεις σε όλα τα σημεία που θες. Ελπίζω να τα βάλα σωστά. Για την ώρα φαίνεται κανονικά. Και εκείνη η μαλακία, εκείνο το τέτοιο, μια ράγα που έχει, δεν ξέρω πού την πέταξα, για να μπορέσεις να το κάνεις mount στο κουτί σου, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Γιατί, και να χρειαζότανε, οι βίδες που βάζετε ρε αδέρφια, είναι πιο μικρές από αυτές που σας είσαι στο κουτί. Χάνω και τα λόγια μου, δεν μπορώ να μιλήσω. Τέλος πάντων, δεν χρειάστηκε. Το πρώτο είναι κύριο φάουλ, το δεύτερο, εντάξει, climb, my, θα το καταπιούμε και αυτό. Λοιπόν, αξίζει τα λεφτά της, αξίζει τα 70 κάτι ευρώ, 75 ευρώ ήταν μαζί με τη μεταφορά της, εάν θέλετε περισσότερη ησυχία και χαμηλότερη ψήξη. Δηλαδή εγώ τώρα έπαιζα πριν, δοκίμασα στο Titanfall που με τη reference το δούλευα στο 55% με full θόρυβο εδώ μέσα και ανέβαζε περίπου στους 75 βαθμούς 77. Εδώ αθόρυβα το έχω στο αυτόματο και δεν πιάνει 60 βαθμούς, maximum, σε μεγάλο φορτίο. Θα δείξει. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε την επόμενη φορά.